Φυσικά και υπάρχει, διότι ο Πρωθυπουργός είναι στο νοσοκομείο, δεν δρά πολιτικά. Η κυβέρνηση βεβαίως έχει ένα πλαίσιο όμως το οποίο κινείται. Υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα, λειτουργούν τα συλλογικά όργανα. Φυσικά από ένα σημείο και μετά πάντα υπάρχει η ανάγκη να ταμούν διαφορές, να ληφθούν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις, αλλά εκείνο το οποίο προέχει είναι να δούμε πώς εξελίσσεται η μάχη της υγείας του Πρωθυπουργού και φυσικά να διακρίνουμε τα επίπεδα. Σε νομικό, σε συνταγματικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ως προς την νομιμότητα και την νομιμοποίηση της κυβέρνησης. Πολιτικά φυσικά θα ήταν παράλογο να μην ομολογήσουμε την έκτακτη περίσταση υπό την οποία βρισκόμαστε. Βλέπουμε όμως, κύριε Βενιζέλο, ότι πέρα από το ανθρώπινο στοιχείο που όλοι το αναγνωρίσαμε και είπαμε ότι υπάρχει και μάλιστα περιέργως σε ολόκληρο το εύρος του πολιτικού κόσμου και θα έλεγα και σε μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, ίσως τη μεγαλύτερη. Υπάρχει το ουσιαστικό κενό και το βλέπετε ότι αυτές οι διακυμάνσεις ναι. Ήδη δημιουργούν καινούργια προβλήματα. Θα σας απαντήσω, κύριε Κομίνη. Αυτό είναι που θέλει το ερώτημά σας η Ελιστάκη, ήθελα είναι και εύλογο, εγώ να ρωτήσω. Να σας πω. Καταρχάς, εγώ πολιτικά θέλω να αξιολογήσω τα κίνητρα αυτών που θέτουν το θέμα. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που το βάζουν καλόπιστα το ζήτημα αυτό, το θέτουν καλόπιστα και με αγωνία. Υπάρχει όμως και η αντιπολίτευση, η οποία έχει διαγράψει την εξής περίεργη καμπύλη. Όσο ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν καλά πριν μπει στο Ωνάσιο, έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανύπαρκτος, έχει βιολογική αδυναμία, δεν μπορεί να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό, δεν μπορεί να ασκήσει κατά τρόπο ενεργητικό τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού. Μόλις ο Ανδρέας Παπανδρέου μπήκε στο Ωνάσιο με την γνωστή κρίση της υγείας του, άρχισε να θέτει θέμα επάρκειας της αναπλήρωσης και να ζητάει να πληρωθεί το κενό του Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίον κατηγορούσε ως ανεπαρκή. Και τώρα ζητάει η αντικατάσταση του Πρωθυπουργού. Σας διαβεβαιώ δε ότι αν θεωρητικά φτάσουμε σε εκλογή νέου Πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, το πρώτο που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία θα είναι να θέσει υπό αμφισβήτηση την ίδια την δημοκρατική, πια την ουσιαστική νοημοποίησή του και θα πει η εντολή είχε δοθεί στον Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό είναι εξαιρετικό ελληνικό λαό. Πάτε σε εκλογές. Είναι αναπόφευκτο. Είναι η καμπύλη των αντιφάσεων. Παίζει καλή μπάλα. Η καμπύλη των αντιφάσεων. Υπάρχουν δύο εκπρόσωποι τη αξιωματική αντιπολίτευση. Κυρία Στάι, θα με αφήσετε. Διαφωνείτε με αυτό που λέω. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί και δεν θα σας ξαναπεί χύμαρο. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ, φεύγει και η καρέκλα μας, να αντιμετωπίσουμε ένα χύμαρο. Θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο πριν αρχίσει αυτή η αντιπαράθεση με τις απόψεις αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ λέω τις απόψεις μου. Μιλήσατε για την ανθρώπινη βάση του προβλήματος. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται ο Ανδρέας Παπανδρέου άνθρωπος, πρωθυπουργός, στο Ωνάσιο. Γιατί είναι απάνθρωποι αυτοί που θέτουν το θέμα του να πάψει ο Ανδρέας Παπανδρέου να ταλαιπωρείται και δεν είναι απάνθρωπο αυτό που κάνουν άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή τα περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και λένε ότι περιμένουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου να ρίξουμε στους ώμους του το βάρος ευθυνών που μπορεί να τον φτάσουν στο τέλος μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, αυτό το θέμα της ανθρώπινης διάστασης πιστεύω ότι δεν το θέτετε σωστά. Όχι. Πιστεύω ότι το θέτετε λάθος. Θα απαντήσω. Και εδώ πέρα νομίζω ότι θα έπρεπε να σεβαστείτε πρώτα απ' όλους εσείς, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είστε η οικογένειά του εν ευρία ενία, έναν ηγέτη ο οποίος άφησε πράγματι μια μεγάλη σφραγίδα σε αυτή τη χώρα, τον οποίον τολμώ να πω ότι ερωτεύτηκε ο ελληνικός λαός. Και εσείς αυτή τη στιγμή λέτε είναι απάνθρωπο να συζητάμε τι. Με συγχωρείτε. Το ότι πρέπει εσείς να αποφασίσετε κάποια πολιτικά ζητήματα κέρια και να το ξεκουράσετε. Να σε εξηγήσω. Γιατί ακούσαμε ότι θα του πείτε να πάρει απόφαση. Κύριε Στάι, εγώ δεν θα το έλεγα στον δικό μου άνθρωπο. Δείτε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Ειλικρινά είναι απλά. Και στην απλότητά τους αποκτούν και διαστάσεις τραγικές πολύ συχνά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι άρρωστος στο νοσοκομείο, δίνει τη μάχη στην οποία αναφερθήκαμε όλοι, με πολύ μεγάλο σεβασμό θέλω να πιστεύω, και αγάπη, και βρισκόμαστε υπό καθεστώς αναπλήρωσης του Πρωθυπουργού. Για να περάσουμε από το καθεστώς της αναπλήρωσης στους λόγους αντικατάστασης, πρέπει να συμβούν τρία πράγματα. Ή να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, ή να εκλείψει, δηλαδή να πεθάνει ο Πρωθυπουργός, ή να αρθεί η εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν υπάρχει κατά το Σύνταγμα άλλη δυνατότητα, άλλη οδός για να τεθεί ζήτημα
αντικατάσταση του πολιτικού. Συνάδελφοί σα δίνουν και άλλε διεξόδου. Δεν υπάρχει. Ουδή συνάδελφό μου δίνει άλλη διεξόδου. Ο κ. Αλιβιζάτο, πώ. Δίνει άλλη. Μπορείτε να παραιτηθείτε όλοι. Καλά, και να ρίξουμε τον πρωθυπουργό δηλαδή. Να παραιτηθείτε όλοι και να ζητήσετε. Αυτό είναι. Να αρχίσει πάλι ο κύκλος. Αυτό είναι. Είναι η άρση τη εμπιστοσύνη δηλαδή τη Βουλή προ τον πρωθυπουργό. Τρει λύσει υπάρχουν. Ή έρουμε την εμπιστοσύνη εμεί προ τον πρωθυπουργό μα υπό τη σημαία και το όνομα του οποίου κέρδισε το Πασόκ τι εκλογέ του 1993. Ή τον, του θέτουμε το ζήτημα της παραίτησης ή ο ίδιος παίρνει πρωτοβουλία παραίτησης ή πεθαίνει. Μα είναι δυνατόν, γιατί δεν μιλάω πια για άρση της εμπιστοσύνης, ούτε για θάνατο. Είναι δυνατόν να του θέσουμε τώρα, στη φάση αυτή, εμείς ή οποιοδήποτε ζητήματα παραίτησης, τώρα το ζητούμενο δηλαδή είναι αυτό, να πάμε και να θέσουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου προπαρομοίων ερωτημάτων. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Μα το ίδιο σας είπα κι εγώ. Τι συζητάτε όλες αυτές τις μέρες, να παραιτηθεί ή να πεθάνει. Αυτό είναι το ερώτημα που. Μα όπως το θέλετε. Λέτε αυτό να συζητάμε. Όχι, δεν ξέρω τι συζητάτε. Κοιτάξτε, κύριε Κασίμη, ο καθένας συζητά με βάση την δική του ευαισθησία και τον δικό του πολιτισμό. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ καλά να ξέρω. Εδώ... Γιατί εάν δεν δεχθούμε ότι συζητάτε τη διαδοχή. Ποιο τη συζητάει, για να καταλάβω. Όλες αυτές οι κινητικότητες που υπάρχουν μεταξύ των. Λογικό δεν είναι να υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι, θα ήθελα να ξέρω. Εσείς έχετε αρχηγό νέο στην ηλικία και υγιή, τον κύριο Εύερτ. Και έχετε επίσης κινητικότητα αυτό, εσωτερική. Κοιτάξτε, αυτό δεν σας σώζει, έτσι. Καλά, αφήστε μου να παίξω και το ρόλο μου αυτό, εντάξει, να το πω και αυτό. Μα... Αλλά αυτό θέμα... αυτονόητο είναι άλλο. Το θέμα είναι, υπάρχουν πραγματικά τρεις περιπτώσεις στο Σύνταγμα, έτσι. Και εγώ ρωτώ, όλο αυτό το διάστημα, τρεις εβδομάδες τώρα, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, για μένα δικαιολογημένη. Αρνείστε όλοι σας το ότι κουβεντιάζετε τη διαδοχή. Έχω ομολογήσει σε όλους τους τόνους ότι γίνονται συζητήσεις. Ωραία, είστε από τις συζητήσεις για να γίνονται, αυτό σας λέει. Ναι. Υπάρχει ναι. Θέμα. Μα βεβαίως εκ των πραγμάτων. Αναγνωρίζετε λοιπόν. Το ζήτημα είναι. Δεν είναι έτσι, κύριε Βενιζέλο. Διότι και, πριν υπάρξει αυτή η υποτροπή στην υγεία τη σημερινή. Κύριε Βενιζέλο, δεν είναι έτσι ακριβώς. Διότι πριν υπάρξει δυστυχώς η αποψινή κακή τροπή στην υγεία του κυρίου Παπανδρέου. Υπήρχαν τελείως διαφορετικές σκέψεις. Εμείς δηλαδή οι δημοσιογράφοι ζούσαμε ένα πίσω μπρος, ένα πήγαινέλα. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι δεν το αντιμετωπίζετε το θέμα με την σοβαρότητα που πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Κάνετε μια γενίκευση. Δεν κάνετε. Ο καθένας έχει την ευθύνη των πράξεών του ως άτομο και την ευθύνη αυτών που λέει στα όργανα στα οποία μετέχει. Και ένα κόμμα έχει μια συνολική ευθύνη. Για να βρούμε και θέλω να ελπίζω ότι εκφράζω το ευρύ ΠΑΣΟΚ, όχι των στελεχών και των μηχανισμών. Το ΠΑΣΟΚ του κόσμου, της κοινής γνώμης. Είμαστε η μία από τις δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες. Για να βρούμε. Ελπίζω να το αναγνωρίσω. Κύριε Κομίνη, κάτι, συγγνώμη. Εάν θέλετε λίγο σύντομα, να βρούμε που βρισκόμαστε. Γιατί ο κ. Βενιζέλος την ερμηνεία που δίδεται στις τρεις αυτές περιπτώσεις, νομίζω ότι χρησιμοποιείται κάτι λάθος. Τι είναι το λάθος? Ή θα παραιτηθεί ο κ. Παπανδρέου, εάν κάποια στιγμή είναι σε θέση να σκεφτεί ότι. Δίνει διέξοδο στο πολιτικό πρόβλημα ή θα εκλείψει ή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, εάν διονύζεται αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να πάρει μία απόφαση να λύσει το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Να τοποθετήσουμε τη συζήτηση. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Κάνετε ένα λάθος. Που είναι. Δεν θα είναι ούτε ασέβεια προς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ούτε αν θέλετε άρση εμπιστοσύνης προς τον Ανδρέα Παπανδρέου, τίποτα από όλα αυτά. Με πολύ μεγάλη αγάπη το ΠΑΣΟΚ, με πολύ σεβασμό στον ιδρυτή και τον πρωθυπουργό, θα λύσει το πολιτικό πρόβλημα της χώρας χωρίς καμία αιχμή απέναντί του. Μην φορτίζουμε τον κόσμο με βαφτίζοντας κινήσεις διαφορετικά από εκείνο που είναι. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Υπάρχει δεν ο έμπλοκος χρόνος. Ο έμπλοκος όμως καταρχάς το ερώτημά σας τον ένα μήνα από πού τον αντλήσατε το στοιχείο. Από όσα πώς λέτε, αντέχει η χώρα πολιτικά λέτε... κύριε Βενιζέλο. Πολιτικά μπορεί να αντέχει μία ώρα, μπορεί να αντέχει και πολύ περισσότερο από όσα εξαρτάται από τις συνθήκες. Η μεγάλη ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη του πολύ μεγάλου πολιτικού προβλήματος. Το χαίρομαι αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε την αντίφαση που υπάρχει στη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Καμία αντίφαση. Δεν λέω ατομικά τη δική σας. Διότι εσείς λέγατε ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ανύπαρκτος πρωθυπουργός, τώρα λέτε ο Ανδρέας Παπανδρέου αφήνει μεγάλο κενό. Άρα ήταν υπαρκτός. Εδώ, κύριε Βενιζέλο, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λέγαμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πρωθυπουργός. Θα σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε εφθαρσώς και να είναι και δέσμευση αυτό. Εάν φτάσουμε, τώρα θέτω ένα ερώτημα για τις ανάγκες της συζήτησης. Στην εκλογή πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική ομάδα ή από όποια διαδικασία, εν πάση προσδιοριστεί ανάλογα με τον χρόνο.
θα τεθεί αμφισβήτηση για την νοημοποίηση αυτού του εκλεγμένου νέου πρωθυπουργού. Όχι, θα είναι παράλογο ή βλάξο, όποιο το θες. Εδώ θα είστε θέμα εκλογών, δηλαδή. Άρα θέμα εκλογών έχουμε θέσει ήδη. Κύριε Κασίμη, δεσμεύεται. Νομίζω ότι πέφτει. Προσέξτε, μήπως είστε εκτός γραμμής. Δεσμεύεται τώρα. Κύριε Κασίμη, δεσμεύεστε και έτσι και τολμήσατε και πείτε κάτι κακό για τον επόμενο όταν θα έρθει η ώρα. Πολλά μπορεί να πω. Αλλά όσο ότι δεν νομιμοποιείται, προσέξτε. Θα υπάρχει το βίντεο της εκπομπής που θα λέει ότι δεν πρόκειται. Πολιτικά λοιπόν θα είναι ο νόμιμος και νομιμοποιημένος πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος θα συνεχίσει την τετραετία. Θα την εξαντλήσει και μετά θα διεκδικήσει την νίκη στις επόμενες εκλογές. Εάν πρέπει να παραμείνει. Αφού το κλείσαμε, ένα το κρατούμε. Όχι, δεν το κλείσαμε. Δεν κλείσαμε τίποτα. Κυβέρνηση αυτή δεν βοηθάει τη χώρα. Δεν μιλήσαμε όλοι. Καταρχήν, εγώ ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις ερμηνείες του Συντάγματος που δίνει ο κύριος Βενιζέλος. Αυτές είναι οι διέξοδοι που δίδονται και το ερώτημα είναι αν θα τις προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ ή όχι. Με ποια διαδικασία όμως λέει. Λέει ότι δεν υπάρχει διαδικασία. Ναι, αυτό που είπε. Λέει, άρση εμπιστοσύνης της. Είναι δυνατόν ποτέ το ΠΑΣΟΚ να άρει την εμπιστοσύνη από τον εαυτό του. Η παρέτηση των υπουργών σημαίνει και άρση εμπιστοσύνης. Η παρέτηση των υπουργών δεν υπάρχει. Γιατί, δεν οδηγεί πουθενά η παρέτηση των υπουργών. Η παρέτηση των υπουργών οδηγεί σε αντικατάσταση των υπουργών πουθενά αλλού. Μα δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ένα σχηματισμό πρωθυπουργεύων, αυτό το λέει το Σύνταγμα. Τώρα είναι αυτό συνταγματικές λύσεις. Μπορεί να οδηγήσει. Είναι οι συνάδελφοί σας. Όποιος συνάδελφός μου είπε τέτοια πράγματα, νομίζω ότι έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε σχολικό φροντιστήριο και όχι μπροστά στην πολιτική πραγματικότητα. Το διάβασα και το έχω μπροστά μου. Κύριε Λιβιζάτου. Βεβαίως, ο κύριος Λιβιζάτος το είπε και υπάρχει διαδικασία των διερευνητικών εντολών στην οποία μπορεί να προσφύγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν παραιτηθούν όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Αφού υπάρχει δεδηλωμένη πλειοψηφία στη Βουλή. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί, κύριε Κομίνη. Έχω άδικο σε αυτό. Αφήστε, κύριε Βενιζέλο. Νομίζω ότι έχω δίκιο. Θα συμφωνήσετε αφήστε μαζί. Αφήστε την υπόκρουση. Κάντε μου τη χάρη. Παρακαλώ. Κάθε φορά έχω και μια υπόκρουση από τον κύριο Βενιζέλο. Ευχάριστη θέλω να πιστεύω. Θα σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να μιλάω χωρίς υπόκρουση. Είναι το κουτάκι σας κάνω με τις μύγες που ανοίγουμε και βγαίνουν και τσιμπάνε. Το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο. Και ιστορικά πρέπει να σκεφτούμε πώς ψηφίστηκαν αυτές οι διατάξεις. Όταν ψηφίστηκαν αυτές οι διατάξεις, το ΠΑΣΟΚ επεδίωκε με την αναθεώρηση του 86 να αφαιρέσει τις αρμοδιότητες τις πολλές του Προέδρου της Δημοκρατίας και να ισχυροποιήσει τον Πρωθυπουργό εν ώψη ενός Ανδρέα Παπανδρέου. Και τον ισχυροποίησε τόσο πολύ ώστε δεν διανοήθηκε ότι θα μπορούσε ποτέ αυτός ο αίτητος Πρωθυπουργός να βρεθεί σε περίπτωση που δεν μπορεί να σχηματίσει τη βούλησή του. Κυρία Μπενάκη, δέχθηκε δηλαδή. Αν αναφορά στο ιστορικό, προσφέρει τίποτε στο παρόν. Προσφέρει, γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε ένα πραγματικό αδιέξοδο και πολιτικό και ψυχικό και είναι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ο δράστης και ο δημιουργός αυτού του αδιέξοδου. Συμφωνείτε δηλαδή στο αδιέξοδο που επεσήμανε ο κ. Βενιζέλος. Όχι στο, εγώ δεν επεσήμανα κανένα αδιέξοδο. Εγώ περιέγραψα το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Συμφωνώ κατά τούτο. Πλαίσιο βάσει του οποίου δεν μπορείτε να προχωρήσετε, μας είπατε. Συμφωνώ. Αν τότε να μας πείτε πώς θα προχωρήσετε. Μισό λεπτό. Συμφωνώ στο ότι πράγματι η μόνη οδός, αν δεν παραιτηθεί ή αν δεν πεθάνει ο κ. Παπανδρέου, είναι να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα και να αποφανθεί με ψήφο δυσπιστίας ή με κάποιο άλλο τρόπο. Η κοινοβουλευτική ομάδα ή η Βουλή, κυρία Μπενάκη. Η κοινοβουλευτική ομάδα. Από πού το αντλείτε αυτό, ποια διάταξη του συντάγματος. Η Βουλή, αλλά γιατί έχει πλειοψηφία. Μα φυσικά η Βουλή, αλλά και η κοινοβουλευτική Βουλή, ομάδα λοιπόν. Του ΠΑΣΟΚ. Να πάμε στη Βουλή να ρίξουμε την κυβέρνηση. Λέτε αυτό η κυβέρνηση να κάνει πολιτικό χαρακτήρα. Το να ρίξουμε την κυβέρνηση, επιτρέψτε μου, είναι δημαγωγία. Έτσι λέγεται αυτό. Εκεί θα μείνουμε στον και μετά, τύπο. Και μετά, κύριε Βενιζέλο, κύριε Κασίμου, με συγχωρείτε. Να σας πω κάτι. Με συγχωρείτε, αν μου επιτρέπετε, επειδή εδώ μιλάμε με τα λόγου γνώσεως. Εάν το ΠΑΣΟΚ πάει στη Βουλή και καταψηφίσει τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, τότε υποχρεωτικά η χώρα οδηγείται σε εκλογές, όπως προκύπτει όταν θα 37 και 38 του συντάγματος. Όχι, κύριε Βενιζέλο. Αυτό που σας λέω εγώ είναι να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ. Συνάδελφό μου, εν τη επιστήμη, την κυρία Μπενάκη, να σας το πει. Κύριε Βενιζέλο, εγώ μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω νομικά. Σε εκλογές. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πάρα λοιπόν, πολύ απλό. Η άρση της εμπιστοσύνης οδηγεί σε εκλογές. Οι λύσεις λοιπόν που απομένουν λογικά είναι ο θάνατος και η παρέτηση. Όχι, κύριε. Αυτό όχι, θέλετε όχι, να θέσετε τώρα. Κύριε Βενιζέλο, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Συγγνώμη, κύριε Μπενάκη. Ένα πράγμα, γιατί το μεταθέτουμε αλλού. Εάν διαιωνιστεί η σημερινή κατάσταση του κυρίου Παπανδρέου. Χάνουμε την υπομονή μας πολύ γρήγορα, κύριε Κασίδη. Μα αφήνετε να ολοκληρώσω κάτι. Σας αφήνω. Τι θα κάνετε μετά από δύο μήνες, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίζει να λέει ότι δεν μπορεί να άρει την εμπιστοσύνη στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής του ομάδος. Αυτό θα λέει. Να σας απαντήσω. Είναι απαντήσω. Ένα ερώτημα το οποίο θεωρώ θεμητό ερώτημα. Αλλά
Έχουν περάσει 22 μέρες, το είπε στον πρόλογό του ο κύριος Κομίνης προηγουμένως. Δεν είναι τόσο πολλές 22 μέρες. Μα εγώ σας λέω, και εάν πρέπει να συνεχιστεί, σας πω, και εγώ σας γιατί λέω, μου είπατε πριν, δεν θα άρουμε την εμπιστοσύνη στον Παπαδρέου. Δεν το αποκλείω θεωρητικά. Είναι και ανθρώπινο είναι και ιατρικό ενδεχόμενο να συνεχιστεί. Αλλά πρέπει όλα να αντιμετωπίζονται την κατάλληλη στιγμή και με μια ωριμότητα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Έχω μερικές φορές με την προοπτική πάντως ότι θα ότι έρθει αυτός ο χρόνος. Κάνουμε την υπομονή μας και εσάς και την κυρία Μπερνάκη με πολύ σεβασμό. Σας καταλαβαίνω. Εσείς στο κάτω-κάτω εκπροσωπείτε την αντιπολίτευση. Λάθος επιτελείτε ένα θεσμικό ρόλο. Όχι, όχι, δεν κακό. Τον δεν κόσμο κακό. Δεν τον ακούτε. Τον ακούω δεν τον καταλαβαίνω. Και την αγωνία του κόσμου την καταλαβαίνω. Πρέπει να τους εξηγήσουμε ποια είναι η κατάσταση. Εγώ αυτό που θέλω να προσπαθούμε βγάλω, να εξηγήσουμε. Δεν, είναι δεν καταλαβαίνω εκείνους που δεν καταλαβαίνω. Το λέω ευθαρσώς. Είναι ορισμένα μεμονωμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία βιάζονται να διατυπώσουν άποψη χωρίς να έχουν συνεκτιμήσει όλα τα δεδομένα θα σας παρακαλέσω, και να χάνουν θα σας την παρακαλέσω. Υπομονή. Κύριε Κομίνη, δεν τελειώσαμε όμως. Κύριε Μπενάκη, σας παρακαλώ κλείστε σε ένα λεπτό αν είναι εύκολο. Θέλω να έχουμε και τον κύριο Ροκόφιλο συζήτηση πρώτα απ' όλα, δεν του έχουμε δώσει το λόγο. Δεύτερον. Θέλω να μας πει και ένας άλλος συνταγματολόγος. Ο κύριος Βενιζέλος έχει και την πολιτική ιδιότητα. Κυρίως την πολιτική ιδιότητα έχω. Δεν... Να ακούσουμε και μια άλλη επιστημονική άποψη. Να πάμε στο Σύνταγμα και θα ξαναγυρίσουμε. Θα ολοκληρώσει η κυρία Βενιζέλου. Δεν είναι το Σύνταγμα, αλλά να συμπληρώσω τις πολιτικές παρατηρήσεις του κυρίου Βενιζέλου. Πήγε να προδιαγράψει τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όποια μελλοντική εξέλιξη. Το ότι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή αμφισβητεί την εκτέλεση των καθηκόντων από τον αναπληρωτή με την έννοια ότι ο αναπληρωτής δεν μπορεί να πάρει κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις, αυτό είναι δεδομένο και το καταλαβαίνει ο καθής. Τώρα, εάν εκλεγεί νέος πρωθυπουργός, όπως είπατε από την κοινοβουλευτική ομάδα, μα δεν είναι φως φανάρι ότι όταν ψήφισε ο ελληνικός λαός και έδωσε 47% στο ΠΑΣΟΚ, τα έδωσε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι ο λαοπρόβλητος πρωθυπουργός άρα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το επιχείρημά του κυρία Μπενάκη ότι η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει εκλογές μόλις εκλεγεί ο νέος. Με συγχωρείτε κύριε Πρωθυπουργέ. Ένα λεπτό γιατί με άφρονος με ξέρετε. Μα κυρία Μπενάκη, όταν ψήφιζε ο ελληνικός λαός Καραμαλή το 1977, πώς ανεχθήκατε τώρα τον κύριο Ράλλη να κυβερνήσει επί 1,5 χρόνο μετά στον τέλος του τέλους. Έγιναν εκλογές. Στο τέλος της δεκαετίας. Στο τέλος της δεκαετίας. Την, και φυσικά την τελευταία, και τελευταία μέρα, μάλιστα. Και η αντιπολίτευση. Επομένως καλό είναι να τα ζυγίζουμε καλά. Η αντιπολίτευση καλά δεν μιλήσουμε. Αμφισβητούσε την νομιμοποίηση του κυρίου Ράλλη. Μήπως ήταν σκληρότατη η αντιπολίτευση και δεν αμφισβητήσαμε ποτέ την νομιμοποίηση του κυρίου Ράλλη. Απλώς είχαμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της πολιτικής του. Αυτή τη στιγμή ο νέος πρωθυπουργός που θα εκλεγεί εκλέγεται με ένα σημαντικό μείον. Ότι δεν είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Το πολίτευμα είναι πάνω από αυτές τις σκέψεις, κυρία Μπενάκη, ειλικρινά τώρα δεν σας αναγνωρίζω. Από την ψήφο του λαού δεν είναι κανείς παραπάνω, κύριε Ροκόφιλε. Αλίμονο κάθε φορά που έχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι παραπάνω από την ψήφο του λαού. Θα έχουμε και εκλογές, όχι βέβαια. Σε καμιά πολιτισμένη χώρα δεν γίνεται. Θα παρακαλέσω. Για το λόγο λοιπόν αυτό, ο νέος πρωθυπουργός θα έχει πολύ βαρύτερο έργο και πολύ πιο υυξημένες ευθύνες. Και θα είναι πιο πολύ εκτεθειμένος στην κριτική της αντιπολίτευσης. Πριν πάτε στον κύριο Σπυρόπουλο να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βενιζέλο, ρωτήστε γιατί με, αυτό είναι τα, που λέει η κυρία Μπενάκη, είναι τα μελούμενα να συμβούν και είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε, είναι βέβαιο στην πορεία. Πριν από λίγο σας είπα ότι βρίσκεστε σε αδιέξοδο και μου είπατε όχι. Μα όταν εσείς περιγράψατε ήδη τις μόνες δυνατές λύσεις που μας επιτρέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι στην περίπτωση αυτή παρέτηση του Πρωθυπουργού, το απευκταίον, ο θάνατος και άρση εμπιστοσύνης που μας οδηγούν στις εκλογές. Υπάρχει σκέψη σήμερα ενιαία στο ΠΑΣΟΚ που να οδηγείται σε κάποια από αυτές τις λύσεις πέραν την εκ Θεού λύση? Όχι. Οπότε δεν υπάρχει. Να σας πω όμως τι λάθος υπάρχει. Το οποίο εξ ανάγκης και εσείς ως δημοσιογράφος αναπαράγεται εδώ γιατί πρέπει να μεταφέρετε μία αντίληψη. Είναι σαν να εκλαμβάνουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως ένα άτομο άβουλο και ματαιόδοξο που με πείσμα επιμένει να ασκεί κάποια καθήκοντα που βιολογικά δεν μπορεί να τα ασκήσει. Εσείς το κάνετε αυτό, όχι, κύριε Υπουργέ. Δεν αυτό το είναι υποτιμητικό. Κοιτάξτε, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε οπαδούς και αντιπάλους και έχει οπαδούς και αντιπάλους. Είναι ένα ιστορικό μέγεθος, όπως και να τον αξιολογεί κανείς. Δεν είναι κρίμα να τον εμφανίζουμε ως πείσμονα και ματαιόδοξο. Κύριε Μιζέλο, σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό σφάλμα. Αν μου επιτρέπετε, σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι
Όπως είπα και προηγουμένως, χάνουμε την υπομονή μας. Όχι, όχι, κύριε Βενιζέλο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Όχι, όχι, δεν λέω για εμάς. Δεν λέω για εμάς. Αναφέρομαι σε κάποιους στον οποίο εσείς μεταφέρετε τις απόψεις. Κύριε Βενιζέλο, κύριε Υπουργέ, δεν είμαστε. Και καλά κάνετε, όχι. Σε αυτή τη φάση, κύριε Βενιζέλο. Τμήμα της κοινής γνώμης. Ένα τμήμα της κοινής. Κύριε Βενιζέλο, σε αυτή τη φάση ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει και το ξέρετε και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν μπορεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ο άνθρωπος περνάει μια περιπέτεια, έχει διακυμάνσει η πορεία της υγείας του, είχε 20 μέρες να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Τώρα επικοινωνήσει, πώς μπορούμε να ζητάμε αν έχει λοιπόν, συνείδηση τέτοια. Ας κάνουμε συνεπώς, λίγο υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση υγείας του. Ας ευχηθούμε να πάμε στο ότι σύνταγμα. Θα αναρρώσει στοιχειωδώς ναι, τουλάχιστον. Το σύνταγμα, έτσι δεν είναι. Ναι, αμέσως μετά έχετε το λόγο εσείς και γιατί έχουμε και ερώτημα. Έχουμε χρόνο να πάμε στο Σύνταγμα γιατί έχουμε εκεί τον συνταγματολόγο που τέλος πάντων μπορεί να μας πει την άποψή του. Τον κύριο Φίλιππο Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Θέλουμε τη δική σας τη θέση σε αυτό το αδιέξοδο που περιγράφηκε εδώ, αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει, αν υπάρχει εύλογος χρόνος, πού το τοποθετείτε εσείς κατά τη γνώμη σας και την ερμηνεία τη δικιά σας. Εύλογος χρόνος και το θέσατε από την αρχή της, από την εισαγωγή σας που κάνατε κύριε Κοπίνη, υπάρχει. Διότι το ζήτημα της αναπλήρωσης του Πρωθυπουργού, έτσι όπως τίθεται στο Σύνταγμα, είναι σαφές ότι μιλάει για προσωρινό αναπληρωτή. Τώρα δεν θα ήθελα να μπούμε στην λογική εάν αυτό είναι 30 μέρες ή αν είναι 10 μέρες ή αν είναι 6 μήνες. Εκείνο το οποίο όμως θα ήθελα να συζητήσουμε και ίσως ρωτώντας τον κύριο Βενιζέλο περισσότερο και προκαλώντας το να μην απεμπολίσει το φίλο ο Πλάτων φιλτέρα η αλήθεια, διότι μας είπε ότι θα μιλήσει πολιτικά περισσότερο και όχι συνταγματικά με την ιδιότητα του καθηγητού Πανεπιστημίου, θα ήθελα να τον ρωτήσω με ειλικρίνεια και ευθύτητα να δηλώσει. Ποια νομίζει πως θα είναι η λύση η οποία, την οποία αντιμετωπίζει η πολιτική ζωή αυτού του τόπου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εάν μεν δοθεί η λύση εκ των πραγμάτων, εάν ομιγέννητο πεθάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, εάν παραιτηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, προφανώς οι διέξοδοι είναι πολύ απλές. Το λέει το Σύνταγμα ακριβώς, ότι θα συνέλθει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να υποδείξει τον νέο πρωθυπουργό. Το ζήτημα είναι ότι ακούμε. Μάλιστα από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ακούμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί το γέννην έχουν, δηλαδή του Ανδρέα Παπανδρέου ζώντος και του Ανδρέα Παπανδρέου μη παρετουμένου, να συνέλθει για να ασκήσει κάποια συνταγματική αρμοδιότητα. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα ήθελα και τη συνταγματική άποψη του κ. Βενιζέλου. Νομίζω πως δεν μπορεί να ασκήσει συνταγματική αρμοδιότητα, μπορεί βεβαίως να συνέλθει και να συζητήσει όποια ζητήματα θέλει. Λέτε ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις που θα βγούμε από το διέξοδο.